και άλλες για πάρτι του και στη φωτιά θα έπεφταν για ένα και μόνο βλέμμα του, όχι για ραντεβού και διαιρωτικό. Πήραμε φόρα και δεν σας είπαμε περί ποιού ο λόγος. Μιλάμε για τον αιώνιο γόη George Clooney και τις δηλώσεις της Renée Zellweger, της οποίας συνεχώς χρεώνουν ερωτικές συναντήσεις με τον Mr. Martini. Did you kiss her? Now, wait a minute. I want answers. Yeah, I kissed her. Σε ερώτηση δημοσιογράφου του περιοδικού In Touch, η ηθοποιός ομολογεί πως ξαφνιάστηκε με τη χημεία ανάμεσα σε εκείνη και τον George στην ταινία Leatherheads, λέγοντας πως την αληθινή ζωή δεν τον υποφέρει ούτε λεπτό. Και μετά είπε πως θα θυμώσει πολύ αν ο τύπος συνεχίζει να ισχυρίζεται πως οι δυο τους υπήρξαν εραστές. Είμαστε μόνο δύο παλιοί καλοί φίλοι. Θα το λέω αυτό μέχρι να πεθάνω. Καλά, ντε, μη γίνεσαι και τόσο μακάβρια. Εδώ έχουμε το νέο αμόρε βίος και πολιτεία του Γιωργάκη. Με σένα που είσαι και άνευ σκανδάλων θα ασχολούμαστε τώρα. Μένουμε στη διεθνή showbiz και έχουμε νέα για τον πολυτάλαντο μουσικό Moby, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, είναι ιδιαίτερα μισητός από τους Βρετανούς. Όσον αφορά για την καινούργια δισκογραφική του δουλειά με τον τίτλο Last Night, το περιοδικό Rolling Stone του έδωσε 4 αστέρια, αλλά από την αντίθετη πλευρά του Ατλαντικού τα πράγματα ήταν μάλλον ζόρικα. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο geekwise.com, είπε πως επειδή εκφράζει ανοιχτά τη γνώμη του για την πολιτική αλλά και για τα οικολογικά προβλήματα, κάποιοι δημοσιογράφοι είναι προκατηλημένοι απέναντί του. Μερικοί δημοσιογράφοι μισούν εμένα και ό,τι κάνω. Αυτό με στενοχωρεί, γιατί είναι άνθρωποι που δεν έχω γνωρίσει. Πώς γίνεται να εμπνέω τόσο μίσος σε ανθρώπους που δεν με έχουν γνωρίσει? Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας πως αυτό το πρόβλημα είναι πολύ έντονο στη Μεγάλη Βρετανία, όπου πολλοί πιστεύουν ότι είμαι ένας ψευτοειθικολόγος, αλλά αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Εμείς πάλι ψηφίζουμε δαγκωτό Moby, τόσο γιατί τα CD του τα ακούμε με τα μανίας, σε σημείο λιωσίματος δηλαδή, και κατά δεύτερον γιατί έχουμε την ανάγκη να ακούμε αλήθειες σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο. Με λίγα λόγια, ο διάσημος καλλιτέχνης επιτελεί επικριτικό έργο, κάτι σαν το δικό μας το Λάκη Λαζόπουλο, χωρίς τη σάτυρα βέβαια. Ας αφήσουμε τα διεθνή καλλιτεχνικά ύδατα και ας έρθουμε στα δικά μας. Γάμοι και κουφέτα έχουν κατακλείσει τη showbiz και βέβαια τώρα που μύρισε καλοκαιράκι, το δημοφιλές μυστήριο παίρνει φωτιά. Στην πυρά, στο χώρο του Ισαΐα ήθελα να πω, θα επιδοθούν ο Γιάννης Πάριος και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Το πολύ λαμπερό και ταιριαστό ζευγάρι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όπως υποστηρίζουν τουλάχιστον σχετικά δημοσιεύματα. Πάντως οι δυο τους έκαναν επίσημη κοινή εμφάνιση την προηγούμενη Τετάρτη στην τελετή για την παρουσίαση του δίσκου του Τροβαδούρου του Έρωτα, όπως τον αποκαλούν πολλοί. Στην παρουσίαση του δίσκου με τίτλο «Πού πάμε μετά» ήταν παρούσα και η πρώην σύζυγος του Γιάννη Πάριου, Σοφία Λιμπέρτη, η οποία ήρθε μαζί με τον γιο τους Νικόλα και η άνευ Αλέξανδρου Παρθένη. Οι φήμες πάντως λένε πως ο Γιάννης Πάριος δεν είχε χαρεί και τόσο με αυτή τη σχέση. Η Σοφία, μάλιστα, δεν δίστασε να φιλήσει στο στόμα τον Γιάννη μπροστά στην Αλεξάνδρα, ενώ στη συνέχεια πήγε και φωτογραφήθηκε μαζί της. Εμπρός στο δρόμο που χάραξε η απόλυτη Άννα Βύση. Και μέσα σ' όλα, να ευχηθούμε η ώρα η καλή, αν τελικά το αποφασίσουν οι άνθρωποι και να τους έχουμε παντρέψει εμείς με το ζόρι. Και για φινάλε σήμερα, σας έχουμε τα μυστικά γνωστών stars για ένα τέλειο σώμα. Μιας και διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και η νηστεία υπερτερή, είναι ευκαιρία για μια ολιγοήμερη αποτοξίνωση. Γιατί όπως το είπαμε και παραπάνω, το καλοκαιράκι είναι πρώτων πυλών. Ζέτα Δούκα. Έχει μάθει να τρέφεται υγιεινά. Της αρέσει το γάλα σόγιας και τον αποφλείω το μαύρο ρύζι. Πίνει πολύ νερό και αποφεύγει τα δημητριακά. Το μεγάλο της μυστικό είναι η Ashtanga Yoga που κάνει μαζί με την personal trainer της 3 φορές την εβδομάδα. Βάνα Μπάρμπα. Έχει καταργήσει τα αναψυκτικά και πίνει μόνο πολύ νερό και ένα ή δύο ποτήρια την εβδομάδα λευκό κρασί ή σαμπάνια. Το μυστικό της είναι η σούπα της Βάνας που όπως ακούγεται είναι θαυματουργή.
Η δίαιτα αποτοξίνωσης διαρκεί 3 με 4 ημέρες. Βράζεις λαχανικά σε μια μεγάλη κατσαρόλα, την πρώτη μέρα τρως λίγα με το ζωμό και τις επόμενες 2-3 μέρες μόνο το ζωμό. Και τη γαρμπή. Το δυτικό μυστικό της είναι ότι πίνει πάρα πολύ πράσινο τσάι που διαλύει τις τοξίνες, τζίντζερ και μία μίξη χαμομηλιού, ματζουράνας και λεβάντας για ευεξία. Επίσης, λατρεύει τη γυμναστική και κάνει τουλάχιστον μισή ώρα διάδρομο 3 φορές την εβδομάδα και ασκήσεις που τη βοηθάνε να διατηρεί το υπέροχο σώμα της. Ναταλία Γερμανού. 3 φορές την εβδομάδα επισκέπτεται γνωστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Ανά 3 ώρες καταναλώνει μικρά γεύματα. Μερικά από τα μυστικά της διατροφής της είναι φρουτοσαλάτα με μέλι και κάσιους και μπιφτέκι ή γαλοπούλα ψητή με αγκουροσαλάτα. Μία φορά την εβδομάδα δεν μπορεί να αντισταθεί στον αγαπημένο της πειρασμό που δεν είναι άλλος από τον κορμό σοκολάτας. Μαριάντα Πιερίδη. Γυμνάζεται τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα με εντατικές ασκήσεις αεροβικής. Απέχει τελείως από το αλκοόλ, το κάπνισμα και τα άσκοπα ξενύχτια, ενώ στις διατροφικές της συνήθειες συγκαταλέγονται τα άφθονα φρούτα, οι σαλάτες με προτίμηση στο μαρούλι και το άπαχο κοτόπουλο. Πεγγιζίνα. Γυμνάζεται με αεροβική και βάρη με την personal trainer της. Αποφεύγει το πολύ κρέας και η υγιεινή διατροφή έχει γίνει βιωμά της. Σαλάτες και φυσική χυμή είναι στο καθημερινό διαιτολόγιο της, ενώ σπάνια θα φάει μικρή ποσότητα ζυμαρικών, τα οποία είναι η αδυναμία της.